Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μου, τι κάνετε, πώς είστε? Βλέπετε το Hitman σήμερα ντυμένος καλοκαιρινός, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ, αλλά σύντομα τελειώνει. Σήμερα τον μεγαλύτερο εχθρό μου όλων των εποχών θα τον κάνω κατσίκα. Λοιπόν, εκεί πέρα πάνω βλέπετε το χρονόμετρο. Πλησιάζει η ώρα, μας έχει απομείνει μία ώρα. Σε μία ώρα ακριβώς τρέχει εκεί πάνω το ρολόι, όπως βλέπετε. Όταν φτάσει 0, ο Άρθας θα γίνει επιτέλους κατσίκα. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι να κάνει subscribe, να φτάσουμε τους 700.000. Οπότε κάνε subscribe και δίνω μία υπόσχεση. Με το που φτάσουμε 700.000 subscribers, θα κάνω donate-athon. 1 ευρώ θα αντιστοιχεί με 1 λεπτό. Αν κάνετε πολλά και δεν καταφέρω και για το χύψη λόγο κλείσω το live, ενώ το χρονόμετρο υπάρχει ακόμα, θα πρέπει όλο το μαλλί μου αυτό εδώ να κουρευτώ σαν το Hitman. Θέλω να πεταχτώ να αγοράσω ένα παγωτάκι πρωτού πάω στο Humane. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι για όποιον παίζει GTRP και θέλει ένα σοβαρό roleplay και γνωρίζει από σοβαρό roleplay, να μπει στον καλύτερο RP server που ετοιμάζουμε και θα είναι whitelist και πραγματικά με το που ξεκινήσει θα γίνει χαμός. Για όποιον παίζει, link θα υπάρχει το πρώτο κάτω στην περιγραφή. Να ελέγξω λίγο τις κάμερες. Τι γίνεται? Εδώ χτίστηκε ένα καινούριο σπίτι και δεν ξέρω ποιανού είναι. Κάτι μου λέει ότι κάποιος συγγενής του Άρθα έχει έρθει στην πόλη και μένει εκεί. Δεν ξέρω ποιος και τι, αλλά έτσι έμαθα. Πολύ με φοβίζει αυτό, παιδιά. Πολύ με φοβίζει. Εδώ είναι το κακό το σημείο, το στοιχειωμένο μέρος. Αν καταφέρει αυτό το βίντεο να ξεπεράσουν τα σχόλια, τα likes, τότε τη Δευτέρα πρέπει να μπω εκεί μέσα. Καλέ, πού πας με το skate? Γεια σα. Πού πάω, να αγοράσω παγωτό? Α, να αγοράσω παγωτό, ήρθες. Wow, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε, με το κουστούμι, τα θέλατε? Έχουμε τα καλύτερα παγωτά της πόλης. Μόνο σοκολάτα θα ήθελα, δεν θέλω κάτι άλλο. Μόνο σοκολάτα τρώω. Είστε ικανοποιημένος, ωραίο το παγωτάκι? Wow. Να κεράσω, να βάλω και ένα δεύτερο. Βέβαια, βέβαια. Να κόψω, κόβω. Το κόβω εγώ. Πόσο να σας κόψω? Πόσο κάνει? Λοιπόν, είναι 500 ευρώ, 500 ευρώ, 2 παγωτά. Τι κλέφτες είστε εσείς? Δεν θα ξανάρθω. 500 ευρώ, 2 παγωτά. Όχι, είχε χρυσό πάνω το παγωτό, δεν το είδατε? Το ποδήλατο εδώ του μικρού. Πήρα το ποδήλατο του μικρού. Αλλά πρέπει να τρέξω όσο πιο γρήγορα γίνεται να πάω στο Humane. Γιατί δεν μας έχει απομείνει για πολύ χρόνο. Λοιπόν, βγάλαμε το εργαλείο, το Lamborghini, που είναι το πιο γρήγορο σε όλη την πόλη. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά θέλω να πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εκεί. Οπα! Ποιος εσύ? Δεν θα τους μιλήσω, να δω τι θα κάνουν. Ποιος εσύ ρε, θα μιλήσεις? Απαγορεύεται είσοδος. Θα μιλήσεις, θα πεις ποιος είσαι? Απαγορεύεται! Τι κάνεις ρε? Οπα, ήρεμα, εγώ είμαι. Ούτε μία πλάκα δεν μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδιά. Καλησπέρα, Βετικό. Ο Άρθας το έμαθα ότι θα το μετατρέψουμε σε κατσίκα. Ρωτάει πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι σίγουρος για κάτι ακόμα. Έχουμε φάει κανένα ντου από κανέναν, καμιά επίθεση? Καμία μέχρι τώρα, κανείς δεν πιστεύει. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, παραμένετε στις θέσεις σας. Βλέπετε αυτό που βλέπω? Όπα, τι είναι τώρα αυτά? Όπα, υποβρύχια. Τώρα αυτή η παιδιά, να ξέρετε, μάλλον είναι του Άρθα τσιράκια. Και υπάρχει μια μυστική καταπακτή που πηγαίνει κάτω από το νερό. Ίσως προσπαθήσουν να μπουν εκεί. Αλλά αυτό εννοείται πως δεν θα το επιτρέψω. Λοιπόν, πρέπει να ενημερώσω τον ασύρματο. Ποιοι είναι τώρα όλοι αυτοί? Πάνω από το νερό, αν είμαι, θα με δουν. Θα πάω κάτω από το νερό. Να δω τι στο καλό κάνουν και τι θέλουν. Με αυτό εδώ μπορώ να αναπνέω κάτω από το νερό. Αυτοί τώρα τι έχουν έρθει? Είναι απλοί επισκέπτες? Τι έχουν έρθει για να σώσουν τον κατσίκα και είναι δικά του τσιράκια? Οχ, κάποιον ακούω. Εδώ μέσα παιδιά μπήκαν. Μπω κι εγώ εδώ. Τους βλέπω. Προσπαθούν να μπουν από πίσω. Μάλλον του Άρθα είναι. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να με καταλάβουν. Φοράνε άσπρες στολές. Αυτή βέβαια μαύρη εγώ. Οχ, να, ένας εκεί. Μη με δει, μη με δει. Ας θα το παίξω νορμάλ ότι είμαι δικός τους. Ούτε καν που το κατάλαβε. Πάω εγώ από εδώ. Από εδώ είναι. Να, ο ένας. Οχ. Αυτοί ανεβαίνουν προς τα πάνω. Κάτσε να πάω τελευταίος εγώ. Λοιπόν, μαγκές, ετοιμαστείτε. Πάμε να σώσουμε τον παπά. Ήρθε η ώρα να λάμψουμε. Πάμε. Τώρα είναι η ευκαιρία μου. Ανεβαίνω προς τα πάνω. Λοιπόν, αφού ήρθε η ώρα να λάμψετε, όντως θα λάμψετε. Να πάνε εκεί. Σνίκι. Λοιπόν, 4 άτομα, 4 kills. Λοιπόν, με ένα σμπάρο, 2 τριγόνια. Όχι, δεν πέθανε και οι δύο, αλλά παίζα. Έφαγε damage ο ένας. Ο χρόνος σας χτυπάει αντίστροφα. Ουου, με το βλάκες. Παραδώσου ρε βλάκα! Για ποιον δουλεύεις? Ακίνητος, κάτσε με τα χέρια ψηλά. Έλα εδώ να το συζητήσουμε. Βάλε το μπλο μέσα. Θα σου δώσω τον Άρθα, έλα εδώ. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία. Για ποιον δουλεύεις? Πες μου για ποιον δουλεύεις, για τον Άρθα. Ποιος έβαλε, πού ξέρεις ότι είναι εδώ Άρθας? Ήρθα να σώσω τον βασιλιά μου. Τον ποιον? Τον
βασιλιά μου. Βασιλιάς είναι ο Κατσίκας. Πάμε στο ασανσέρ, τώρα θα δεις τον Κατσίκα να γίνεται όντως Κατσίκα. 23 λεπτά έχουμε μείνει. Άρτας βασιλιάς, Hitman, on the bus. Ελπίζω να έχεις χόρτα μαζί σου, γιατί θα τον ταΐσεις. Για ποιο λόγο τον έχεις πιάσει? Σίγουρα στα χέρια. Σηκωμένα είναι. Κατέβασε τα. Ακολούθα. Δεν μπορεί να φύγει αυτός έτσι για όσο παλού. Κοίτα πίσω σου. Έλα μαζί μου τώρα. Δείτε εδώ. Το αφεντικό σου είναι εδώ. Οχ. Παιδιά. Ο Κατσίκας. Ο Κατσίκας που είναι. Φραπίδι! Εδώ είναι, δέστονα, δέστονα. Έλα ρε Hitman, έλα ρε Hitman. Με αυτούς εδώ πέρα όλους, δεν τον είδα εδώ. Το αφεντικό μου ρε, αφήστε τον κάτω ρε. Δες ποιον σου φέρα. Ρε, άφησε το αφεντικό μου κάτω ρε σου λέω. Κατσίκα, δες εδώ. Ας το φίλο μου κάνω το. Θες να τον αφήσω κάτω τώρα. Άσε με κάτω ρε και άσε και το αφεντικό μου ρε σου λέω. Τελείωνε ρε σου λέω ρε. Φραπίδι, τι προτείνεις να κάνουμε με αυτόν? Προσπάθησε να μπει από την πίσω πόρτα. Νομίζω είμαστε σε άλλο σύμπαν. Δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει εδώ μέσα. Τι έχει γίνει? Ο φίλος του που είναι? Ποιος φίλος του? Ένας που πέρασε. Πάρτε τον και κάντε τον για αυτόν ζω. Αυτόν κάντε τον παπαγάλο. Γιατί μιλάει πολύ. Θα πεθάνει κόσμος. Καλά, ναι, θα πεθάνει κόσμος όταν όσο είσαι εσύ Κατσίκα πάνω στο βουνό και θα τρως τα χορτάρια. Να ξέρεις Φραπίδι, θα πεθάνεις κι εσύ. Για 3-14 λεπτά δεν γίνεται η διαδικασία. Εννοείται. Και η διαδικασία που είναι, θα το βλέπουμε εκεί live να συμβαίνει. Βέβαια, τι νομίζετε? Εννοείται. Σε live απλά θα είστε σε άλλο δωμάτιο. Δεν γίνεται να είστε στον ίδιο θάλαμο μαζί. Γιατί υπάρχουν και αέρια τα οποία δεν πρέπει να έρθετε σε επαφή. Γιατί αν ήμουν στο ίδιο θάλαμο, τι θα γινόταν? Θα μπορούσα να ήσασταν και εσείς Κατσίκα. Και τα αέρια πέρα από ζώα μετατρέπουν και άλλα πράγματα. Πολύ κακά πράγματα. Ούτε να τα λέω, ούτε να τα σκέφτομαι. Κατάλαβα. Κάντε τη δουλειά σου, γιατρέ, κάντε τη δουλειά σου. Φραπίδι, πες μου, τι είναι? Εμπιστεύεσαι καθόλου τους επιστήμονες? Τι εννοείς? Τους εμπιστεύεσαι όλους τους εκεί πέρα? Θα πάρουν λεφτά αυτοί, δεν το κάνουν τσάμπα. Και από άποψη ασφάλεια στο κτίριο, πώς πάει γενικά, πώς πάει? Ασφάλεια τι, εντάξει, εμείς είμαστε η ασφάλεια. Εμείς είμαστε η ασφάλεια. Ναι, ας πούμε τώρα προσπάθησε να μπουν από πίσω. Όταν λείπουμε εμείς, τι γίνεται? Έχει 24-7 άτομα εδώ, τα Σάρας και το Hitman Mafia. Ωραία. Εγώ έχω κακά νέα. Τι κακά νέα? Λοιπόν, εγώ ήμουνα στο δωμάτιο με τις κάμερες πριν. Σε είδα που πέρναγες εκεί πέρα. Ναι. Και... ναι, ναι, ναι. Περίμενα να ρωτήσεις με δύο άτομα, όχι με έναν. Πού είναι ο άλλος? Κάτσε, αφού ήταν 4 άτομα, ναι. Και σκότωσα τους 3 και αυτός σε επέζησε. Τους δύο σκότωσες? Τους δύο? Όχι, είμαι πολύ σίγουρος ότι σκότωσες τους 3. Και ο άλλος που πέρασε κρυφά μετά από σένα, ποιος ήταν? Ποιος πέρασε? Πέρασε κάποιος. Μάλλον υπάρχει άλλο άτομο εδώ μέσα. Τον είδα τις κάμερες. Τόση ώρα προσπαθώ να μιλήσω. Είσαι και... σίγουρος γι' αυτό, Φραπίδι? Κόβω. Μην πω τι κόβω. Δεν θέλω να το θέλω αυτό που θέλω να κόψω, αλλά. Ναι! Ενημέρωσε Hitman Mafia να ψάξει όλο το χώρο. Ωραία, ωραία, ωραία. Το ενημερώ τώρα. Τώρα. Hitman, θα δεις τη δήμαρχο να πεθαίνει. Θα δεις τον Φραπίδι να πεθαίνει. Θα δεις το σπίτι σου να στο παίρνω. Θα σου πάρω τα πάντα. Θα πεθάνουν όλοι οι φρουροί σου και μετά θα σκοτώσω εσένα. Παραδέξου το για μια φορά στη ζωή σου και πες έχασα. Πες το. Έχασα, είμαι. Είμαι ο παπά σου! Θα σου έλεγα τώρα τι είσαι. Ωραία, αν μου ζητήσει συγγνώμη τώρα και πει ότι έχασε. Σ' αφήνω να φύγεις. Τελευταία ευκαιρία. Θα πεθάνεις, βρωμιαρή. Θα πεθάνεις. Έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 9 λεπτά. Θα πεις ένα συγγνώμη έστω. Θα σου βγάλω την καρδιά και θα στη βάλω να τη φας. Και ό,τι περισσέψει θα το βάλω στον κόλο σου. Και μετά θα σε σκοτώσω. Σκέψου καλά αυτό που λες. Πες ένα συγγνώμη, δώσε μου το χέρι σου. Θα σου βγάλω και τα νύχια. Και τα φας για αυτά. Νομίζω πρέπει να αφήσουμε τα νύχια, Φραπίδι, Hitman. Σκάσε. Γιατί υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έλα, έλα εδώ, Φραπίδι. Τι σημαντικό? Εδώ στις κάμερες βλέπω τον θυμάσαι, τον Αλάνη. Τον Αλάνη? Τον Αλάνη. Δεν γίνεται να τον ξεχάσω. Χάρη σε αυτόν έχω σπάσει ένα πληκτρολόγιο. Ο Χαζοβιόλης με τα ροζ μαλλιά εδώ στην κάμερα είναι ο Αλάνη. Πέρασε κρυφά από τους υπόνομους. Είναι κάπου εδώ μέσα ο Αλάνης? Εδώ πέρα είναι σίγουρα. Πέρασε, τον βλέπω. Ωραία, να, είμαι έτοιμος με το όπλο, ας έρθει ο Αλάνης, πες του. Πόση ώρα έχει απομείνει? 7 λεπτά. Ο πάπα ρε, τον βγάλατε έξω. Μην ανησυχείτε. Θα πεθάνετε. Μπορείτε οι γιατροί να μην γυροφέρνετε σαν τους χάρους, χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή... Hitman, θα πεθάνεις. Βάλτε τον μέσα και κλείστε το στόμα του κύριου. Θα πεθάνεις. Μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Μπορείτε να συγκεντρωθείτε εδώ μέσα. Επιστήμον. Παρακαλώ. Τι θα γίνει? Τώρα, σε 5 λεπτάκια τον επέρνουμε, τον βάζουμε στο θάλαμο. Νιώθω ότι λέτε ψέματα και δεν ξέρετε να το κάνετε. Όχι, χαρούλα ξέρουμε και θα τα δείτε όλα μπροστά σας. Ωραία. Άντε, θα κάτσω εδώ να περιμένω. Άρε, που μπουν σε επιστήμονες, μηδέν ασφάλεια στο κτίριο. Έχει μπει ο άλλος μέσα, τον δούμε μπροστά μας. Δεν ακούτε τίποτα από τις ώρες. Απλά το μόνο που θα σας ζητήσω σαν χάρη να είστε πίσω από την πόρτα. Γιατί η ραδιενέργεια μπορεί να σας επηρεάσει και δεν ποια το θέλουμε πόρτα, αυτό. Ποια πόρτα? Από εδώ, εδώ. Μου έχουν κάνει 15.000 ενέσεις γιατί μόνο να σου καταστρέψει τη ζωή. Δεν θα έχει ζήσει τέτοια μιζέρια ποτέ ξανά. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Αν νομίζεις μέχρι τώρα ότι ήμουν κακός, αυτή τη φορά θα γίνω ο χειρότερος εφιάλτης, να το θυμάσαι αυτό. Αυτή είναι η αρχή του τέλους, ο Hitman, να το θυμάσαι αυτό. Ωραία.
Τα λέμε κατσικάκι. Να το θυμάσαι! Τελευταία φορά που σε βλέπω σαν άνθρωπο. Όλοι στο δωμάτιο, όλοι στο κόκκινο και γρήγορα. Από εδώ θα το βλέπουμε. 40 δευτερόλεπτα πάμε. Αντίστροφη μέτρηση σε 30 δευτερόλεπτα. Κάποιος έχει έρθει εκεί, κάποιος έχει έρθει εκεί. 5. Ποιος είναι αυτός εκεί, Χιμάν. 4. Ποιος είναι αυτός. 3. 2. 1. Δείτε τον Άρθα, παιδιά. Άρθα! Τι έπαθες, τι έπαθες, τι έπαθες. Δεν βαράω κατσίκια, λυπάμαι, δεν βαράω κατσίκια. Πάρε κι αυτή. Εντάξει, δεν σε βαράω όλο. Οπα, 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 οπα. Τι είναι αυτή. Ει, 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 τι κάνεις, τι κάνεις, ρε, τι κάνεις, τι κάνεις, τι, όχι, όχι. Όχι, 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 τι, τι, το πατέρα μου, τι τον έκανες, τι, γιατί με μετάνεις, γιατί, πες μου, πες μου, πες μου, γιατί με μετάνεις, γιατί με μετάνεις. Όσο και αν προσπαθείς βέβαια είναι χαμένη ιστορία, αλλά ποιος νομίζεις ότι είσαι. Ε, βάλ' το όπλο μέσα, βάλ' το όπλο μέσα, ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε παλιό καράφλα. Βάλ' το όπλο μέσα, σου είπα, ό,τι και αν κάνεις είναι άκυρο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν βλέπεις, τον ξέρω πως αφείς. Είσαι χαζός, ρε, καραφλέ, με ρουλίτσο, με πουκάμισο, άσε με. Βάλ' το όπλο μέσα, είναι η τελευταία σου ευκαιρία, θα σε πυροβολήσω. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί δεν πεθαίνεις. Δεν πεθαίνω, ρε, δεν πεθαίνω, ρε, δεν πεθαίνω, δεν καταλαβαίνεις. Για να δούμε όμως τώρα. Μπαμ! Χαμένη ιστορία κι αυτή τελικά. Μπαμ! Το πατέρα μου, ρε, το πατέρα μου, ρε. Σου είπα. Κρα! 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 Πάρε κι αυτή. Κάτσε, ο πατέρας σου είναι κατσίκα. Ο πατέρας μου είναι ο Άρθας κατσίκας. Βλέπεις, δεν βλέπεις ότι είναι χαμένη ιστορία όλο αυτό που κάνεις. Γιατί... Σου έχω εξηγήσει τόσες φορές ότι δεν παθαίνω τίποτα. Που πού ξεφύτρωσες εσύ αρχικά. Πώς γίνεται! Πώς γίνεται αυτό! Πώς γίνεται. Ξέρεις ποιος είμαι, ρε. Ξέρεις ποιος είμαι. Είμαι ο γιος του Άρθα Κατσίκα. Ο αθάνατος Deadpool. Deadpool. Ναι, το κατάλαβες, δεν θα το ξαναεξηγήσω. Έλα ρε μαλάκα, εσύ είσαι ρε Deadpool. Έχω δει τις ταινίες ναι, σου. Ναι, άντε ρε, σοβαρά μιλάς. Ναι. Έλα, είμαι φαν. Τρελές ταινίες, είμαι φαν. Για πες. Είμαι φαν. Σάρσαν. Είμαι εκεί φαν. Με το Wolverine, το είδες. Αυτό με το Wolverine το είδα και έφυγα. Με το που πήγα στο σινεμά, πήγα εκεί, έκατσα λίγο, την είδα την ταινία. Εντάξει, σου πω την αλήθεια, και... δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και ήταν, ήταν η πιο βαρετή ταινία που έχεις βγάλει στη ζωή μου. Και σηκώθηκα ναι, 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 και έφυγα. Ναι. Τσάμπα 7 ευρώ ναι, έδωσα για το εισιτήριο. Ναι, αλλά αυτό που έκανε εδώ πέρα ήταν βαρετό. Δεν πολύ νομίζω. Αυτό που έκανες εδώ πέρα, πάλι καλά, ζει ο φραπίδες. Ζει. Όχι, όχι, πλάκα έκανα. Δεν ζει, πέθανε. Πέθανε. Πάμε πατέρα, πάμε να φύγουμε. Πάμε πατέρα, πάμε να φύγουμε. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Χίτμαν, θα πέσει. Κατσίκα, ποιος μίλησε σε σένα. Κατσίκα, κάτσε στο πάτωμα. Ρε, θα μας πεις εσύ ποιος είσαι, τι θα κάνουμε. Πιάσε. Χα, τώρα τι έχεις να πεις. Κάτσε ρε. Γιατί μου έφυγε. Άκου να δεις, καραφλίτσο. Είπαμε, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είπαμε. Deadpool, μπορείς να μου δώσεις ένα από αυτά τα σπαθιά σου. Ναι, 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 εννοείται. Θα κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωραία. Η αλήθεια είναι πως δεν το πάρεις, γιατί εντάξει. Με τέτοιο μαλλί. Ωραία, πέρα από την πλάκα τώρα, τι θέλεις. Κάτσε λίγο, ρε πατέρα, κάτσε λίγο. Θέλω να επαναφέρεις τον πατέρα μου έτσι πως ήταν πριν. Μπορείς να το κάνεις. Όχι. Δεν ξέρω. Γιατί όχι. Γιατί μόλις σκότωσες όλους τους επιστήμονες. Ποιος τολμάς εσύ, ρε καραφλίτσο. Ποιος είσαι βασικά εσύ που δεν θα μου κάνεις τον πατέρα έτσι πως ήταν. Αχ, ξανασκέψου το, ρε καραφλίτσο. Πάμε να είναι φύγουμε, μια σφαίρα σκανδάλι. Θες να έρθει το τέλος σου ή να επαναφέρεις τον πατέρα μου έτσι πως ήταν. Υπάρχουν δύο λύσεις. Μία να πεθάνεις, δεύτερη να πεθάνεις. Και τρίτη να κάνεις τον πατέρα μου έτσι πως ήταν. Αν δεν τα κάνεις πάλι θα πεθάνεις, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Εσύ τώρα με το boom έγινες έτσι, ήσουν από πριν τόσο βλάκας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμουν αν ήμουν βλάκας είμαι τώρα ή μετά τη μετάλλαξη είμαι, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν το κατάλαβες. Η κατσίκα, γιατί μιλάει κοφτά. Η κατσίκα, την έχεις κάνει κατσίκα, ρε, δεν καταλαβαίνεις. Δεν ξέρεις σε ποιους μιλάς αυτή τη στιγμή. Μιλάς σε μια κατσίκα. Και σένα. Και σε μένα που είμαι αθάνατος. Θα κάνεις τον πατέρα μου έτσι πως ήταν πριν.
Έγινε κατανοητό. Διαπιστώνω πως πρέπει να είσαι 10 στα 10 ηλίθιος. Πού ακριβώς πάμε. Έχεις να μου δώσει ένα μαξ. Τι βλακίες λες ρε τρελέ μου. Αρκετή πλάκα καράφλα. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, άκου να δεις Hitman. Η πόλη πλέον ανήκει σε μένα. Αλλά πρώτα πρέπει να πάμε πάνω στις μπεργεράκια όπως είπα και πριν. Σε ποιον ανήκει. Σε μένα, στον Deadpool. Ή αλλιώς σμπρώξε πισίνα, σμπρώξε νεκρίνα. Όπως θες πες το, δεν πειράζει. Κάτσε πώς. Deadpool, πεθαμένη πισίνα, κατάλαβες. Πού μπλέξαμε τώρα. Για καλό πήγαμε κατσίκι, μας βγήκε ο ένας όντως. Αλλά κάπως μεταλλάχθηκε σε Deadpool αυτός. Βοήθεια, με κλέψανε! Εδώ πέρα έχουμε γκαράζ. Γιατί είμαστε στις φυλακές, ρε. Στις φυλακές. Αχ, λοιπόν, Hitman, σήκωσε λίγο τα χεράκια σου, σε παρακαλώ. Να σηκώσω τα χεράκια, γιατί. Ναι. Για να δω τι έχεις πάνω σου, σε παρακαλώ. Τώρα μην κάνεις καμιά στραβή. Όχι. Απλά μην πυροβολήσετε. Άκουσε. Ήρθε η ώρα να λάμψεις. Ήρθε η ώρα σου να γίνεις λαμπρό αστέρι στο γαλάζιο ουρανό, τη γη. Αν θες τώρα να πεις αστείο για την καράφλα μου, μη το πεις. Οκ. Να σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να έχεις καθόλου Άζαξ? Ήθελα να γελίσω λίγο την καράφλα σου. Όχι, κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Έχω και καλύτερα, θα τα μάθεις συνέχεια. Τέλος πάντων, Hitman, κομμένα τα αστιάκια μου και τα πλακάκια μου και τα πλακατζίδες. Τώρα ήρθε η ώρα να βγάλεις έξω όλα τα μάξι. Θέλω να τα δω ένα προς ένα και να πάρω τα καλύτερα που έχεις. Δεν υπάρχει ούτε μια τέτοια περίπτωση. Ωραία, ένα έχω αυτό. Ένα από τα πιο γρήγορα Lamborghini, το συγκεκριμένο το έχω σε δύο μοντέλα. Εδώ η Aston Martin. Εδώ έχουμε το Lamborghini, το STO του 24, Brabus G63 του 18. Mercedes, αυτό θα αρέσει εδώ στο φίλο μου από Αλβανία. Σ' αρέσει αυτό? Εμένα μου το κλέψες ρε. Αυτό είναι Μπουκάτι. Σιρό. Τι Μπουκάτι. Η Σιρόν είναι. Αυτό είναι BMW M5 αστυνομικό. Τι να το κάνω αυτό ρε, Χίτμαν, με βλέπεις καμπάτσο, είσαι καλά ρε. Lamborghini Revuelto, η καινούρια. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γενικά έτσι πώς με βλέπεις τώρα, είμαι ωραίο παιδί. Ρε φίλε, με να ρωτάς, πήγαινε ρώτα καμιά κοπέλα. Αυτό εδώ το Model X. Άκου να δεις. Θέλω. Έλα, τέρμα τα αστεία, με κούρασες. Ναι, για προσπάθεια. Με κούρασες, έλα. Όπα. Ρε πώς. Ρε καραφλίτσο, σε παρακαλώ, αφού βλέπεις ότι δεν μπορείς. Πρώτη φορά βλέπω κατσίκα να κάθεται στην καρέκλα. Ζώνη δεν έβαλε όμως. Να σου πω ρε Hitman, σπίτι έχεις? Γιατί ρωτάς, όχι. Τη ρητορική ερώτηση, τέλος πάντων ξέρω τι έχεις. Πες μου την αλήθεια. Λες φίλε Hitman, κάποια στιγμή είχα μία αγάπη. Πώς τη λέγαν? Σίλβια. Δεν πειράζει, πάμε τώρα στην αστυνομία. Πώς την είπαμε? Ελληνική αστυνομία. Hellenic Police Station. Σοβαρά θα με πας στην αστυνομία? Δεν τα ναι, σοβαρά θα σου πάω στην αστυνομία, έχουμε χαζομερίσει πάρα πολύ, οπότε πάμε. Να το συζητήσουμε λίγο, γιατί δεν. Δεν συζητάμε τίποτα. Μετά από ό,τι έκανε στον πατέρα μου. Δεν τα λέω. Δεν συζητάμε τίποτα. Ναι, αν με πας στην αστυνομία, είμαι καταζητούμενος, θα με χώσουν μέσα σε κανένα κελί. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί το κάνεις αυτό? Το έχεις πάρει από τον πατέρα σου, θες να με βασανίζεις? Γιατί το έχει κάνει και ο πατέρας μου αυτό. Ήρθε η ώρα να μπεις φυλακή. Στο χειρότερο κελί όλης της αστυνομίας. Και για να σου πω και το καλύτερο, όλοι οι καλοί μου φίλοι είναι αστυνομικοί. Το περίμενες? Η αλήθεια είναι ούτε. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα. Δεν το πιστεύω ότι όντως το έκανε με φαίνεται. Κατέβα κάτω, ρε Hitman. Δείτε που με έφερε! Κατέβα κάτω! Τα μάτια μας τα δυο. Κατέβα, ρε. Κατέβα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Ναι, γεια σας. Ήρθες να μπεις μόνος στο κελί μέσα? Αυτός εδώ ο κύριος με έφερε. Μη με ρωτάτε, κάντε ό,τι είναι. Σας έφερα το μεγαλύτερο εγκληματία της πόλης. Την καλύτερη δουλειά έκανες. Ναι, το ξέρω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο εγκληματία από αυτόν, το ξέρετε. Εννοείται. Βλακίες λες. Με τόσες δολοφονίες, με τόσες σκλέψιες. Αμάν είναι. Λοιπόν, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Τέσσερις σφαίρες είχα όλο κι όλο. Πολύ αστυνομικοί, Hitman, περίμενες όντως να σε παίρνω στην αστυνομία και να μην κάνω τίποτα άλλο. Α, είναι και εσύ ακόμα εκεί πέρα. Δεν παριέσαι. Αντιγεια. Τι κάνεις, είσαι τρελός. Δεν είμαι, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν πολύ αστείο αυτό. Διασκέδασε μαζί μου. Α, πέθανε! Γλιτώσαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν γλιτώσαμε. Πίστευες όντως ότι θα πεθάνω. Μπες μέσα στο αμάξι, Hitman. Τα ίδια και τα ίδια. Όλη την ώρα λες τα ίδια και τα ίδια. Μπες μέσα, φίλε. Έλα, μπες μέσα. Λοιπόν, Hitman, ήρθε η ώρα να πάμε μια επίσκεψη από ένα πολύ ωραίο μέρος. Μη μου πεις ότι πάει στο σπίτι μου τώρα. Το σπίτι σου πάνω απ' όλα. Το σπίτι μου είναι πολύ μακριά από εδώ. Δεν είναι καν εδώ κοντά. Γιατί μου λες ψέματα? Δεν είναι το σπίτι μου κάπου εδώ. Καμία σχέση. Δεν είναι κάπου εδώ. Και τι λες ψέματα? Αν ήταν εδώ, δεν θα στο έλεγα, νομίζεις. Τι βλάκας είσαι και μου λες ψέματα? Θυμάσαι μήπως ποιος είμαι? Ποιος σου είπα ότι είμαι? Ποιος? Είμαι ο Deadpool. Εκεί μπροστά, αν μπεις, θα σου ρίξουν. Ναι. Βλέπεις, ξέρω τα πάντα. Ξέρω το σπίτι σου, τη φρουρά σου, τους πάντες, Hitman. Ρίχτε του, παιδιά, ρίχτε στον Deadpool τον οδηγό. Ρίχτε του, σπάστε τον. Ρίχτε του. Ναι. Ρε. Το βλέπετε έτσι? Ναι, σίγουρα το βλέπω. Το βλέπετε, παιδιά?
Ωπα, μη του ρίξετε. Λοιπόν, δώσε εντολή να με πυροβολήσει κανένας ξανά. Μην πυροβολάει κανένας. Παιδιά, αυτή τη φορά μπλέξαμε άσχημα. Μην πλησιάζει κανείς, μην πλησιάζει κανείς, μην πλησιάζει κανείς. Ω, να τους και ο πατέρας τους. Άρε, Hitman. Εγώ είμαι το αφεντικό τελικά εδώ πέρα. Πού είσαι, πατέρα. Να με αφήσει και πιάσω την κατσίκα και τον απειλήσω για την κατσίκα. Το βλέπεις. Α, το κουτί των 700.000. Τέλειο κόκκινο κουτί. 700.000 subscribers. Η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει. Αλλά τι είναι αυτό? Αυτό λέγεται πως έχει ένα από τα μεγαλύτερα δώρα μέσα. Οκεί η μεγαλύτερα δώρα, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι δικό σου. Λέω θα γίνει δικό μου. Πάνω από το πτώμα μου. Ναι, καλά. Θα γεμίσει όλη η πισίνα με κόκκινο. Γιατί όποιος αγαπάς θα πεθάνει μέσα στην πισίνα σου. Πάρε και το σπίτι μου, θα σου δώσω τα κλειδιά, αλλά άσε με ήσυχο. Άσε με ελεύθερο. Με έφερες ως εδώ, Hitman. Με έφερες ως εδώ. Ήρθε η ώρα να σε διαλύσω, Hitman. Αφεντικό. Με δένει, με έδεσε. Αφεντικό. Περιμένουμε σήμερα στους προμιάρες. Πλέον, εγώ είμαι το αφεντικό σας. Το αφεντικό. Κάνετε ό,τι σας λέει. Είναι αθάνατος. Αποκλείεται. Σημαδεύτε τον όλοι σας. Αλλιώς θα πεθάνει. Κάντε αυτό που σας λέω, θα πεθάνετε κι εσείς μαζί άμα δεν το κάνετε αυτό που σας λέω. Τώρα λέτε. Το αφεντικό σας είμαι, μικρά μου παιδάκια. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σας περιμένω όλους Δευτέρα 4 και 4 στο live. Μπορεί να βάλει τους ίδιους τους δικούς μου να με φάνε. Αλλά όπως ξέρετε, ένα πράγμα έχω μάθει. Ποτέ να μην τα παρατάω.